Γεια σου, κούκλα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τι ωραίο είναι αυτό, κάνουμε και έτσι και έτσι. Εντάξει, τέλεια. Βρε κουκλοζεύγαρο. Βρε άτιμη, πού το βρήκες αυτό το κορίτσι, το διαμάντι, κοίτα μια κούκλα ζωγραφιστή με το κορδελάκι της. Έχω τρελαθεί, τι μάτια είναι αυτά, κούκλα είσαι, αυτό σου κορίτσι, δεν ματιάζω, μην ανησυχείς. Τίποτα δεν έκανα. Μην ανησυχείς, δεν ματιάζω. Πολύ καλό γονίδιο. Καλά το πήγαμε δηλαδή. Έχεις για το διάδοχο. Γιατί ο Κώστας. Ο Κώστας, αλλά έχουμε εδώ την γιούλα μας. Είδες, δεν μιλάω. Εγώ λέω κάποιος να με στηρίξει από την αντρική πλευρά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλά είμαστε. Πώς είναι η κατάσταση, σαν εγκυμοσύνη, ας πούμε, είναι ήρεμη, έχεις αναγούλες, μυρίζεις, τίποτα να σου φέρουμε? Κοίταξε, το πρώτο τρίμηνο είχα, όχι πολύ βαριά πραγματάκια, αλλά ξέρεις, είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Αλλά τώρα όχι, έχω μια πολύ καλή εγκυμοσύνη. Και τώρα με την κατάσταση που είσαι και κλεισμένος μέσα, είναι και λίγο πιο, ξέρεις, δεν έχεις υποχρεώσεις, οπότε περνάω μια ήσυχη εγκυμοσύνη, χαλαρά. Κιλά παίρνω, δόξα τω Θεώ. Γιατί εγώ δεν ξέρω, πώς γνωριστήκατε? Εμείς γνωριστήκαμε από μια κοινή παρέα, σε μια έξοδο σε ένα μαγαζί. Ναι. Όταν ήταν ανοιχτά ακόμα. Ναι, αυτή την εποχή. Στο τσάκ το προλάβαμε. Πραγματικά στο τσάκ το προλάβαμε. Και ουσιαστικά στην αρχή ήταν πιο φιλικό όλο αυτό. Ταιριάξαμε σαν χαρακτήρες και καταλήξαμε εδώ ουσιαστικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο το love story σας έτσι όπως το έχουμε ετοιμάσει εμείς σε ένα ωραίο βίντεο. Όταν ο Κώστος Σόμερ συνάντησε τη Βαλεντίνη Παπαδάκη, δεν συνέβη σχεδόν τίποτα. Δεν υπήρξαν σπίθες, εκρήξεις, βέλη του φθορωτού Θεού, δεν ακούστηκαν καμπανάκια και κανένας δεν είχε ένα ανεξήγητο μεταφυσικό προαίσθημα πως ο άλλος θα ήταν ο έρωτας της ζωής του. Γνωρίστηκαν πέρυσι, λίγο πριν την πρώτη καραντίνα, σε μια κοινή παρέα φίλων. Εκείνη τον βρήκε ζεστό και εγωιτευτικό, σαν αληθινό αρσενικό, και εκείνος όμορφη, χαμογελαστή και ευχάριστη. Και έτσι κάπως κατέληξαν σε μια γωνιά να μιλάνε όλο το βράδυ. Λίγες μέρες μετά βγήκαν για φαγητό. Και πριν το καταλάβουν ήταν μαζί. Ξυπνούσαν αγκαλιά και οι παπαράτσι τους απαθανάτιζαν σε αγαπησιάρικες ποδηλατάδες στο καβούρι. Ο έρωτας πάντα θα είναι έρωτας, δήλωνε ο Κώστας στα μίντια πριν από μερικά χρόνια. Όμως όσο μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι όλο και πιο δύσκολα. Μπαίνει στη μέση πιο πολύ η λογική από ότι το συνέστημα. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, πότε και πώς θα σε χτυπήσει. Φαίνεται πως αυτή η στιγμή ήταν το εδώ και τώρα για το διαφιλονίκητο σεξ σύμβολο το Zeros. Εποχή που ξετρέλαινε τις γυναίκες ζώντας έναν απαγορευμένο τηλεοπτικό έρωτα στη σειρά Η Αγάπη Ήρθε από Μακριά. Δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Όσο μεγαλώνεις, αξιολογείς διαφορετικά τα πράγματα, δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό OK. Θεωρώ πως αν είχα γνωρίσει τη Βαλεντίνη πριν από 6-7 χρόνια, δεν θα μπορούσα να καταλάβω την αξία της. Αυτή η φορά ήταν αλλιώς και ο έρωτας σε συγκατοίκηση τα σχέδια για η οικογένεια ήρθαν γρήγορα και ομαλά. Πέρσι το καλοκαίρι έγινε γνωστό πως ο Κώστας και η Βαλεντίνη θα γίνονταν γονείς. Μια άτυχη εγκυμοσύνη που γρήγορα ευτυχώς την άφησαν πίσω τους και που τελικά τους έδεσε πιο πολύ. Δεν μπορώ να σου πω ότι θέλω να κάνω παιδιά, όμως θέλω να κάνω το παιδί του Κώστα, έλεγε τότε εκείνη στη συνέντευξη της. Και φαίνεται πως η ευχή της πραγματοποιήθηκε. Πριν από μια εβδομάδα, ο 45χρονος ηθοποιός και η 26χρονη make-up artist πόσαν ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί στο OK και ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ομολογούν πως αυτή τη δεύτερη φορά είναι πιο συγκρατημένη, πιο προσεκτική. Μια εγκυμοσύνη σε καιρό πανδημίας απαιτεί παραπανήσια φροντίδα. Όμως όλα πάνε καλά, η Βαλεντίνη έχει ήδη μπει στον 5ο μήνα. Το φίλο του παιδιού το ξέρουν, αλλά προς το παρόν προτιμούν να μην αποκαλύψουν το μικρό, τρυφερό τους μυστικό. Τους επόμενους μήνες θα τους περάσουν μάλλον κάνοντας δουλειές στο παιδικό δωμάτιο. Ο γάμος, πολιτικός για την ώρα, κυρίως για λόγους πρακτικούς, είναι μες στα σχέδιά τους, αλλά δεν βιάζονται. Όλα αυτά, το μωρό, η οικογένεια, το για πάντα μαζί, είναι πολύ καινούργια και για τους δύο. Μια χώρα μυστήρια και ανεξερεύνητη. Θέλουν να την ανακαλύψουν μαζί, βήμα-βήμα. Άλλωστε, όπως έγραψε και ο Κώστας πριν από λίγο καιρό στο λογαριασμό του στο Instagram, μερικές φορές όταν είσαι τυχερός, αυτό που χρειάζεσαι είναι αυτό που έχεις. Ένα άγγιγμα, μια μυρωδιά και μια αγκαλιά. Τι άλλο να ζητήσεις? Εντάξει, είμαι μου. Τα είπε καλά. Πολύ. Πολύ, πολύ. Πολύ. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Αλήθεια. Δεν τα πάμε όλα. Συγκινήθηκες. Ναι, είμαι ιδέες. Είσαι τέτοιος ή τώρα σου έχει βγει? Είναι από τις ορμόνες. Είχα, ρε παιδί μου, τον είχα τον Κώστα. Έχω πάρει από τις ορμόνες τις δικές της. Ναι, αυτό με τις ορμόνες θέλω να πω κάτι γρήγορα έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Η Βαλεντίνη τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει κάνει γερμανικά.
Και είναι μια μέρα το πρωί και έχει να διαβάσει ουσιαστικά αυτά που έχει, τις έχει δώσει σαν εργασία, ας πούμε. Και επειδή εγώ μιλάω γερμανικά, άπτεστα, με φωνάζει για να δω λίγο πώς το έχει κάνει, αν τα έχει κάνει σωστά κτλ. Να τη διαβάσω. Ναι. Και πραγματικά. Και έρχομαι λοιπόν στο τραπέζι, καθόμαστε και της λέω, μια και είμαι εδώ, διάβασε τα κιόλας να σε ακούσω. Ναι. Και μου λέει, όχι. Πρέπει να μου διαβάσετε τα. Αλλά έτσι όπως σου μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Δεν θέλω. Καλά, λέω, μου τα διαβάσει. Αν θες, μου τα διαβάσει. Και αρχίζει και βουρκώνει. Μα μου. Στο τι έπαθε. Δεν θέλω να κάνω γερμανικά. Ξέρω τι έγινε. Ναι. Μπορείς να μου πεις γιατί κλαις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από το πουθενά, έτσι. Γερμανικά για ποιο λόγο να κάνεις όμως. Γιατί ο Κώστας μιλάει άπτεστα γερμανικά. Και λες, κάτσε. Είμαι μισός Γερμανός. Και λέω τώρα. Θα κάνουμε παιδάκι. Ανάχει. Καλό είναι αφού έχουμε αυτό το εφόδιο να το δώσεις σαν μητρική γλώσσα. Σωστά. Και να μην μιλάνε μεταξύ τους, να καταλαβαίνω τι λένε. Πόσο δηλαδή... ξέρω είναι αυτό ξέρω... τώρα όμως που λες. Δηλαδή και η διαδικασία. Και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη γλώσσα και πολύ διαφορετική από τα ελληνικά. Είναι τελείως διαφορετική. Αρχικά έχουν 4-5 σύμφωνα στη σειρά. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή πραγματικά εγώ σου τα χέρια. Βασικά όπως θα τα μαθαίνει το μωρό, θα τα μαθαίνεις κι εσύ. Θα μιλάει ο Κώστας, θα συγκρατήσει κι εσύ. Τσούκου, τσούκου θα τα μάθεις. Μου έχει βγάλει σε σένα τέτοια ευαισθησία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, βλέπω τα μάτια σου που τρέχουν και λέω. Δεν σε έχω στο μυαλό μου έτσι. Κάτσε να σου δώσω το χαρτάκι. Το έχω εύκαιρο γιατί είναι η κάλια μας τέτοια. Αγάπη. Σου έχει ξυπνήσει τέτοια ευαισθησία, όντως, ή πάντα ήσουν τόσο ευαίσθητος και εγώ δεν το είχα καταλάβει. Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν είμαι. Είμαι ένα παιδί που γενικά δεν μπορώ να πω ότι. Είμαι ευαίσθητος, δηλαδή, όχι σε βαθμό όπως είμαι τώρα ίσως, αλλά σαφώς αυτό σου βγάζει άλλα συναισθήματα και άλλες ευθύνες. Γενικά αλλάζεις πολύ σαν άνθρωπος, νομίζω ότι το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Και σκέφτεσαι διαφορετικά, δηλαδή από τώρα που ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί ακόμα, μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι την ασφάλεια, το μέλλον, τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή, να. Συνήθως στους άντρες βέβαια ξυπνάει μετά αυτό. Δηλαδή αφού το δουν. Όχι. Ξέρεις, πριν έχουν την πληροφορία, ρε παιδί μου. Δεν είναι σαν τις γυναίκες που γεννιέται μέσα τους και το βιώνουν. Αυτό συμφωνώ και σε εμάς. Ας πούμε αυτό που λέγαμε όταν θα ακούσεις πρώτη φορά την καρδιά του και λοιπά, θα συγκινηθείς πάρα πολύ. Εντάξει, ναι, μεν. Ναι. Αλλά. Η πληροφορία, μπράβο. Πήγαμε εκεί, τα ακούσαμε, μας λέγανε τούπου τούπου, αυτή είναι η καρδούλα, το κάναμε. Πιο συγκινητική είναι η τεχνολογία, πώς έχει προχωρήσει και πώς μπορείς να το δεις. Κάνατε και 3D. Ναι, βέβαια. Με τι ταιριάζει. Δεν ξέρω, εγώ ελπίζω να έχει πάρει τη μητούλα του. Αλλά όχι, ακόμα δεν έχουμε δει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η πλάκα είναι όταν κάναμε αυτό το 3D. Ότι κατά σύμπτωση εκείνη τη στιγμή κάνει έτσι, είχε κρυφτεί και έλεγε αυτός που έκανε ο γυναικολόγος, ότι κάτσε να δούμε πώς αλλάξει λίγο και κάνει έτσι και κάνει έτσι την κάμερα. Έλα ρε, έτσι. Βασιλικό, βασιλικό. Βασιλικό, ναι. Ρόγια. Δεν μπορώ. Πείτε μου λίγο τώρα πώς είστε σπίτι. Έχετε ξεκινήσει προετοιμασίες ή είστε πιο συγκρατημένοι. Λόγω και της προηγούμενης δεν ξέρω. Φαντάζομαι είστε αρκετά φωτισμένοι. Αν και ξέρεις ότι είναι πια οι μισές εγκυμοσύνες, πια το στατιστικό έτσι ξεκινάει. Ναι. Αυτό συνειδητοποίησαμε κι εμείς. Δηλαδή όπου το είπαμε, μας λένε και εμένα μου έχει συμβεί και στο φίλο μου έχει συμβεί. Και γενικά τελικά είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Επειδή και εγώ είχα μια εγκυμοσύνη, την τρίτη μου εγκυμοσύνη, και εγώ όταν μου συνέβη αυτό, σοκαρίστηκα από το στατιστικό που μετά το κατάλαβα. Από τις γυναίκες δηλαδή που με προσέγγισαν και το κουβαλάς, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είστε γρήγορα στη ζωή σας και νομίζω επούλωσε τα πράγματα. Το πήραμε λίγο πιο χαλαρά, θα έλεγα. Ενώ σοκαριστήκαμε στην αρχή με την πληροφορία, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι εμάς δεν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όπως νομίζω όλοι μας. Νιώθεις ότι δεν θα σου συμβεί ποτέ εσένα κάτι τέτοιο. Και μόλις σου συμβαίνει, λες, όπα τελικά όντως γίνεται. Αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση και θέλω να το πω και δημόσια, ότι επειδή εμείς το ξεπεράσαμε, βέβαια ήμασταν τυχεροί και το ξεπεράσαμε σχετικά εύκολα και γρήγορα, ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος να αγχώνεται μετά και να μπει σε μια διαδικασία με άγχος να προσπαθεί να μείνει έγκυος. Αυτό θα έρθει μόλις όλα είναι χαλαρά, ήρεμα και ωραία. Όχι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι αυτό το ταμπού που πολλές φορές δεν το συζητάς. Ναι, ή επειδή δεν είναι γνωστή η εγκυμοσύνη και τα προσέχουν τα ζευγάρια και δεν τη μοιράζονται, δεν ξέρεις και τελικά σε πόσο κόσμο συμβαίνει, αν δεν το μοιραστείς για να σου έρθει και σαν πληροφορία. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Μα εγώ γιατί αυτό. Σε αυτή την εποχή δυστυχώς είναι μεγάλο το νούμερο. Τεράστιο. Και αλήθεια, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει ζευγάρι που ξέρω που δεν είχε τουλάχιστον μία αποβολή, άτυχη εγκυμοσύνη όπως θες πες. Άρα όταν ήρθε η είδηση της εγκυμοσύνης τώρα. Ποια ήταν τα συναισθήματα και πώς έγινε η. Πολύ διαφορετικά από την πρώτη φορά. Καμία σχέση όμως. Τύπου πολύ φυσιολογικά, ξέρεις κάτι, είναι θετικό. Τέλεια, χαιρόμαστε λιγάκι. Πολύ εγκρατής και ιδίως η συμπεριφορά μας. Ναι.
μέχρι να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει. Γιατί την πρώτη φορά χαρήκαμε υπερβολικά και στεναχωρηθήκαμε υπερβολικά, οπότε τώρα είμαστε μία ευθεία. Το πήραμε. Βαλεντίνη, τι εικόνα έχεις για τον Κώστα? Να φύγω εγώ. Πριν όχι, να, σκέφτομαι τώρα εγώ πόσο μου κάνει εντύπωση η συγκίνησή του σε σχέση με την εικόνα που έχω εγώ με τον Κώστα, γιατί δεν είμαστε φίλοι. Τον ξέρω μέσα από τη δουλειά, ξέρεις πολύ λίγο και τον έχω στο μυαλό μου πολύ σκληρό άντρα. και αυτή η εικόνα λίγο με σοκάρει. Εσύ τι εικόνα είχες για τον Κώστα και όταν τον γνώρισες, τι εικόνα είχες μετά? Πω, κοίταξε, πριν τον γνωρίσω, καμία σχέση με αυτό που είναι. Είχα μια εικόνα τύπου... ξέρεις, Don Juan και αυτό και ούτε καν. Μόλις τον γνώρισα, μου έκανε μεγάλη τρίπλα ο Κώστας. Πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, πολύ εκτός από αυτό που είχα φανταστεί. Βέβαια, αυτή την πλευρά του που βλέπεις και εσύ τώρα, και εγώ μέχρι να έρθει η εγκυμοσύνη δεν την είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, έχει ρομαντική πλευρά, καλά κρυμμένη. Αλλά ναι, θέλει κάποια, να του ξυπνήσουν κάποια ένστικτα για να τη βγάλει προς τα έξω. Αυτή είναι η πιο ρομαντική και ο Βασάλος είναι έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, να παίξω σκληρός το και... Το παίζω λίγο, ναι, αλλά είμαι ένα κουτάβι. Αλλά κάτι καλύπτουν αυτοί οι άντρες. Ναι, ναι, είναι κουταβάκι, κουταβάκι. Συμφωνώ. Εσύ για την Βαλεντίνη, σε προβλημάτισε η διαφορά της ηλικίας, σκέφτηκες ποτέ, είπες... Είναι ο άνθρωπός μου. Είπες, θέλω να έχω μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πώς το σκέφτηκες ή δεν σε ένοιαζε καθόλου? Εσένα ρωτάνε. Για να δω τι θα πεις. Εσένα ρωτάνε. Εμένα ρωτάνε πρώτα. Κοίταξε να δεις. Σαφώς και θα το σκεφτείς. Διαφορά ηλικίας θα παίξει ένα ρόλο. Έχει τα θετικά του και έχει και τα αρνητικά του. Νομίζω ότι αν εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλος και μπεις στη διαδικασία να κάνεις μια οικογένεια, καλό είναι η γυναίκα να είναι πιο νέα, να έχει την ενέργεια να το στηρίξει όλο αυτό που θα συμβεί. Και να έχει και την υπομονή, και όσο να είναι, εγώ πιστεύω ότι μια γυναίκα κρατάει το σπίτι, δεν το κρατάει ο άντρας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η γυναίκα να έχει ακόμα τις αντοχές να αντέξει αυτές τις πιέσεις που έρχονται. Και αν είσαι ειδικά λίγο πιο μεγάλος όπως ήμουν εγώ και πάρεις μια σύντροφο η οποία πάλι είναι πιο μεγάλη, νομίζω ότι παίζει με τα ποσοστά αποτυχίας. Εγώ γενικά πιστεύω ότι σε μια σχέση παίζει με ποσοστά. Δηλαδή προσπαθείς να χτίσεις κάτι για σένα το οποίο έχει τα πιο πολλά ποσοστά να πετύχει και να γίνει αυτό που θέλεις. 100% δεν υπάρχει τίποτα πια. Και όποιος κάνει τέτοια όνειρα νομίζω ότι ψεύδεται. Σου ξύπνησε η Βαλεντίνη και είπες θα κάνω οικογένεια με αυτή την κοπέλα. Τώρα εσένα ρωτάνε πάλι. Ναι, ναι, σε κοιτάω. Να σου πω τι γίνεται. Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο όπως και εκείνη αυτό που είπες πριν. Πολύ διαφορετικό σαφώς. Νομίζω όλοι μας το παθαίνουμε αυτό. Σε ένα μαγαζί, σε μια κοινή παρέα. Ναι, γελάσαμε, κάναμε, δείξαμε. Μετά είδα πως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το στοιχείο του σπιτιού, το να κρατήσει ένα σπίτι, αυτά όλα που σου είπα πριν. Και μου έβγαλε πράγματα τα οποία εκείνη μου τα έβγαλε, που εγώ να σου πω και την αλήθεια μου, όπως και η μάνα μου, λέγαμε ότι μάλλον πλέον δεν θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές, καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι. Και... Σιγά σιγά η μανούλα που μεταβόταν. Ναι, εκεί που μου έλεγε κάποια στιγμή και δεν θα δούμε εγγόνι. Από ένα σημείο και μετά δεν μου ξανά είπε κάτι για εγγόνια. Σου λέει εντάξει, πέθανε αυτό. Άστο, ναι, δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, νομίζω ότι πρέπει να στο βγάλει ο άλλος ο άνθρωπος. Το ίδιο και από τη δική μου την πλευρά, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πώς θα το βγάλει ο άνθρωπος που είσαι δίπλα. Γιατί και εγώ πριν γνωρίσω τον Κώστα, ούτε είχα στο μυαλό μου ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε. Εντάξει, ήμουν και πιο μικρή, αν θέλεις, και όλο αυτό ήταν λίγο μακρινό. Αλλά με τον Κώστα έτσι πολύ γρήγορα μπήκα σε όλη αυτή τη διαδικασία να θέλω, ας πούμε. Γεια, είναι υπέροχο. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μου. Ανυπομονούμε έτσι να δούμε και το πλασματάκι. Να το δούμε, ρε παιδί μου. Τα μάτια της να πάρει. Τα μάτια της σου εύχομαι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή τέτοιο μάτι. Κρίμα θα είναι. Πραγματικά. Όχι, θα κάνετε παιδιά μέχρι να πάρει μέχρι να βγει το μάτι αυτό. Αυτή είναι δική σου παρακαταθήκη από ό,τι καταλαβαίνω. Φαντάζεσαι. Άρα να κοιτάω για σπίτια, ε. Πρέπει να τα κομπήσει από εκεί που μένει. Δεν τα χωρέσει. Ναι, έτσι λέω. Τυχερό και ευτυχισμένο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.